Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα, ένα βίντεο. βίντεο. Χαίρετε και πάλι, σα έχουμε δώσει ήδη τα spoiler για την νικήτρια ομάδα τη πρώτη ασυλία αλλά και τον παίχτη που θα βγει ω πρώτο υποψήφιο από την κάλπη των μπλε. Όπω σα αναφέραμε στο βίντεο που κάναμε για τον υποψήφιο που θα βγει από την κάλπη των μπλε, πολλά έχουμε να δούμε στο Συμβούλιο, πολλέ εντάσει και πάμε στον Τόλι που έχει κάποιε λεπτομέρειε να μα μεταφέρει. Τόλι. Ένα κακό χαμό γίνεται στο Συμβούλιο του νησιού που θα παρακολουθήσουμε αύριο το βράδυ. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε που έρχονται εδώ στο κανάλι μα, είναι ότι ο παίκτη από την πλέον ομάδα που βγαίνει ω υποψήφιο και αναφερόμαστε στον Γιώργο Ασημακόπουλο, δηλώνει ότι θέλει να αποχωρήσει και ο θελό από το παιχνίδι. Ο Γιώργο Ασημακόπουλο, λοιπόν, που τον είδαμε να εκφράζει το παράπονό του και την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά την ομάδα του, η οποία δεν τον πιστεύει και δεν τον στηρίζει, μετά και την Ψηφιότητά του φαίνεται ότι ζητάει από την παραγωγή να αποχωρήσει και ο θελός από το παιχνίδι. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αποχώρηση. Βρίσκεται ακόμα στο παιχνίδι και γίνονται συζητήσεις με την παραγωγή. Το σίγουρο είναι ότι παίκτη ζήτησε να αποχωρήσει και ο θελός και οι πρώτες μου πληροφορίες κάνουν λόγο για τον Γιώργο Ασημακόπουλο. Μόλι επιβεβαιώσω τι πληροφορίε μου και μάθω το οριστικό spoiler για το αν ο παραμένει ή φεύγει από το παιχνίδι και το ποιο είναι σίγουρα αυτό, θα επανέλθω με νέο βίντεο. Ωραία, Τόλι, ένα κακό χαμό για άλλη μια φορά. Θα έχουμε κι άλλη και οθελή αποχώρηση. Αυτά προ το παρόν τα λέμε αργότερα με οτιδήποτε νεότερο. Ω καλή, καλή συνέχεια. συνέχεια.